Κύριε Τρικούπη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πρώτον γιατί σας έχουμε κοντά μας και δεν είχε δοθεί προηγουμένως, αν θέλετε, αυτή η ευκαιρία και μέσα στο στούντιο να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Και δεύτερον, γιατί μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις, αν θέλετε, βγαίνει προς τον κόσμο, προς την τοπική κοινωνία και το επίπεδο σπουδών του τμήματος, πολύ δε περισσότερο, και η δουλειά αυτή την οποία κάνετε. Σίγουρα είναι συναρτημένα μεταξύ τους το επίπεδο των σπουδών και βέβαια η καλλιτεχνική και ερευνητική δραστηριότητα ενός μουσικού τμήματος, μια που μιλάμε για ένα τμήμα που συνδυάζει την επιστήμη και την τέχνη. Είναι ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό γεγονός το ότι μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εδώ στην Άρτα, το τμήμα μας, να διοργανώσει το Πανελλήνιο Διατηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, το οποίο είναι ένας θεσμός που υφίσταται εδώ και 14 χρόνια στην Ελλάδα. Συμμετέχουν όλα τα τμήματα μουσικών σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, που σημαίνει το δικό μας, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, της Αθήνας, του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Δηλαδή μιλάμε για 5 τμήματα μουσικών σπουδών. Όλο το γεγονός γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας και είναι ένα, όπως σας είπα, ένα γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας. Θα έρθουν συνάδελφοι λοιπόν από όλα αυτά τα τμήματα για ένα διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, που μας έρχεται στο Επιμελητήριο Άρτας θα γίνει η όλη διαδικασία και επίσης ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου, μια υπέροχη καλλιτεχνική εκδήλωση, ένα ρεσιτάλ τραγουδιού με δύο εξαίρετους συναδέλφους, τον Δημοσθένη Φιστουρή, που είναι καθηγητής μας στο τραγούδι, τενόρος. Θα τον συνοδέψει ο Βαλέριος Ισμαγκύλοφ, επίσης εξαίρετος πιανίστας και καθηγητής μας. Ξέρετε, μου δίνετε την εντύπωση ότι μετά την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Βιβλίου» που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη μας και πραγματικά απέσπασε τις καλύτερες, αν θέλετε, θετικές κριτικές από όλους όσους παρέστησαν και εκεί ήταν και η δική σας συμμετοχή, είναι λες και παίρνετε σκυτάλι σε αυτό το πολύ όμορφο πολιτιστικό γεγονός, αυτό το πολύ όμορφο, αν θέλετε, μουσικό δρόμενο που φαίνεται ότι έχει ανάγκη και η περιφέρεια, έχει ανάγκη και η τοπική κοινωνία. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό σχετίζεται και με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου στην Άρτα. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που η ίδια η κοινωνία μας το ζήτησε, υπήρξε αυτή η όσμωση, αυτή η επαφή, ναι, τόσο με τους φίλους του βιβλίου που ενδιαφέρθηκαν ως σύλλογος, όσο και ο Δήμο σας, δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη το πολύ σημαντικό γεγονός ότι ο Δήμος Άρτας και ο Δήμαρχος ενδιαφέρθηκαν, άκουσαν τις νουθεσίες μας, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, πήραν ένα πιάνο με ουρά, μας έλυσαν τα χέρια, οπότε τώρα στην αίθουσα Διόνη μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε μια εκδήλωση, από τη στιγμή που ξέρετε το πιάνο είναι η βάση για κάθε εκδήλωση τουλάχιστον κλασικής μουσικής. Οπότε με βάση την αγορά του πιάνου καταφέραμε αμέσως να ενεργοποιηθούμε σε συνεργασία με τους φίλους του βιβλίου, κάναμε αυτό το διήμερο υπέροχο φεστιβάλ κλασικής μουσικής και τώρα προχωράμε σε ένα νέο διήμερο το οποίο φέρει μια πανελλήνια ακαδημαϊκή σφραγίδα, είναι πολύ βασικό, όπου θα έρθουν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τη δουλειά τους, την εργασία τους, την πρωτότυπη έρευνά τους. Ένα σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς ξεκινούν το πρόγραμμα ουσιαστικά. Κοιτάξτε, ξεκινάμε επιγραμματικά, δεν θέλω αναλυτικά. Επίσης πρέπει να πω ότι συνδυάζουμε το όλο γεγονός και με την παρουσίαση της ημερίδας των δικών μας υποψηφίων διδακτόρων. Έχουμε λοιπόν το πρωί του Σαββάτου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30, θα έχουμε την ημερίδα των υποψηφίων διδακτόρων μας σε όλους τους τομείς, στο χώρο κλασικής μουσικής, λόγιας ανατολικής και λαϊκής παραδοσιακής μουσικής. Γίνεται το διάλειμμα του μεσημεριανού. Από τις 4 το μεσημέρι ξεκινάει επίσημα το Διατηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, το οποίο θα πάει μέχρι τις 8 το βράδυ στο Επιμελητήριο. Μικρό διάλειμμα για να πεταχθούμε 8.30 ώρα στην αίθουσα Διόνη του Δήμου Άρτας για να ακούσουμε το ρεσιτάλ τραγουδιού,
που σας είπα, η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στο συνέδριο όσο και στη συναυλία. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα, Κυριακή, συνεχίζουμε πάλι τις συνεδρίες του συνεδρίου από τις 9 η ώρα το πρωί. Πάμε μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα γίνει στο πλαίσιο του συνεδρίου και η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Θα συνεχίσουμε με την ειδική συνάντηση του Βυζαντινομουσικολογικού Χώρου και τότε κάπου νωρίς το απόγευμα θα σημάνει και η λήξη του συνεδρίου. Θα ολοκληρωθεί. Ρεπερτόριο. Κοιτάξτε, το ρεπερτόριο όσον αφορά, καλά κάνετε και το θέτετε, το θέμα είναι βασικό, το ρεπερτόριο της συναυλίας του Σαββάτου θα είναι άγνωστο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Είναι πολύ σημαντικό, συν κάποιες σολιστικές συνθέσεις για πιάνο, πάντα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, όπως ο Λόρης Μαργαρίτης ή ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Mm-hmm. Όλες οι ομιλίες του συνεδρίου γενικά θα άπτονται της μουσικολογικής έρευνας σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι άλλο θέμα εντελώς. Δεν μπορώ να σας έχω εδώ και να μην σας απευθύνω το ερώτημα, επειδή υπάρχει και το ξέρουμε όλοι, τεράστια ζήτηση για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών κύριε Τρικούπη, και από τα παιδιά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το πόσο πολύ υπάρχει υπεροχή, αν θέλετε, και στον τρόπο σπουδών, αλλά ακόμη και στα αποτελέσματα, δηλαδή αυτά τα παιδιά τα οποία αποφυτούν από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είναι σε άλλο επίπεδο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ίσως και τα προηγούμενα χρόνια να γινόταν, αλλά να μην φαινόταν τόσο πολύ. Σήμερα όμως φαίνεται. Ίσως γιατί δίνονται οι ευκαιρίες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα μου πείτε εσείς. Ναι, πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεχόμαστε τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από κάθε άλλο τμήμα μουσικών σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί αυτό. Ναι. Παρόλο που σε σχέση με όλα τα άλλα τμήματα έχουμε τον μικρότερο αριθμό μονίμων καθηγητών, διδασκόντων. Οπότε πρέπει να τονίσουμε... Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήσατε και με τον κύριο Συρίγο. Έτσι, είναι μια δυσαναλογία. Ελπίζω με τον καιρό να διορθωθεί για το καλό του τμήματος. Προφανώς ξέρουμε ότι ζούμε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Μας επηρεάζει όλους αυτό. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που φιλοξενούμε κατέτος 160 περίπου φοιτητές, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα αυτό αποδεικνύει και την προτίμηση των υποψηφίων για το τμήμα μας. Ναι. Σίγουρα είμαστε επίσης το τμήμα που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες για ειδικεύσεις, για δεξιότητες οργάνων, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι μας έχουν μια, για την ώρα, άμεση απορρόφηση στα μουσικά σχολεία της χώρας, οπότε... Αντιλαμβάνεστε, έχουν μια πολύ εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση που αντίστοιχα αυτό τους οδηγεί και σε μια άμεση απορρόφηση. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό, διότι όλοι αυτοί την χάνουν μιας τριπλής, ας πούμε, εξειδίκευσης. Δηλαδή, από τη μία παίρνουν την μουσική κατάρτιση στο οργανό τους, από την άλλη παίρνουν όλη την μουσικολογική κατάρτιση για να μπορούν να διδάξουν και τα θεωρητικά μαθήματα, και βέβαια από την τρίτη έχουν και την παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή ότι βγαίνουν μουσικοπαιδαγωγοί. Mm-hmm. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά, δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες, διότι πλέον βλέπουμε ότι και διαδικτυακά και μέσω του ίντερνετ υπάρχουν και άλλες, αν θέλετε, διαδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των φοιτητών. Είναι διαφορετική, αν θέλετε, η προσέγγιση στο μάθημα. Ναι, κοιτάξτε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα ώστε να επωφεληθεί ο κάθε φοιτητής, ναι, τόσο από το ίδιο προσωπικό του τμήματος, όσο με συνεργασίες εξωτερικού, τόσο διδακτικές, όπως το Erasmus, ένα πρόγραμμα Tune που είχαμε φέρει ξένους φοιτητές, ναι, και πήγαμε, ναι, και εμείς στο εξωτερικό. Όπως και τώρα αντίστοιχα κάνουμε και ένα σημαντικό πρόγραμμα, υλοποιούμε ένα Interreg Ελλάδος-Ιταλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, με τον κύριο Στήλιο. Και με αυτή την... Αυτό λέω, υπάρχει διάδραση, ναι, μεγάλη, και είναι αμφίδρομη, ναι. Αυτό μας δίνει και την μοναδική δυνατότητα να βρεθεί η νεοσύστατη ορχήστρα του τμήματος και η χοροδία. Μιλάμε για περίπου 100 άτομα. Θα βρεθούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και Σάββατο 3 Δεκεμβρίου θα είμαστε στην Ιταλία, στην πόλη Φαζάνο της Ιταλίας, όλη η συμφωνική και η χοροδία του τμήματος για μια πολύ μεγάλη συναυλία με έργα Ελλήνων και Ιταλών συνθετών. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά... Μα είναι μουσικές γέφυρες που χτίζονται. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα να φανταστώ ότι κάτι σχεδιάζεται, κάτι και άλλο θα γίνει στο μέλλον εδώ και για τη δική μας πόλη και κάτι άλλο θα παρουσιάσετε. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική επαρχία πρέπει να στηριχθεί. Αυτός είναι και ο σκοπός των τμήματων που εδρεύουν στην ελληνική επαρχία και σίγουρα δεν μπορεί να μιλάμε για μια χώρα που το ενδιαφέρον το μονοπολεί μόνο η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα. Προσπαθούμε, κάνουμε τα πάντα. Είδατε και η αίθουσα του Σκουφά αναβαθμίστηκε. Λίγα συντόμως θα το εκμεταλλευτούμε και αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι. Είναι και αυτός ένας ιστορικός σύλλογος με ένα εξαιρετικό αρχείο. Ήδη συνεργαζόμαστε και με τον Σύλλογο Μακρυγιάννη, ο οποίος μας παραχωρεί την αίθουσά του για τις πρόβες της χοροδίας μας. Οπότε αυτή η διάδραση με την τοπική κοινωνία νομίζω ήδη υλοποιείται σε έναν πολύ καλό βαθμό. Και θα φανούν και γρήγορα αποτελέσματα. Μακάρι. Κύριε Τρικούπη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία, όχι τόσο αργά όσο καθυστερήσαμε τώρα, για να συζητήσουμε, να τα ξαναπούμε πιο γρήγορα. Με μεγάλη χαρά. Μιλώντας για εκδηλώσεις, μιλώντας για επίπεδο σπουδών, μιλώντας για το τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που φιλοξενείται στην πόλη μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Άψογο.